Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή και σε αυτό το μέρος θα συναντήσουμε ένα πρόσωπο με το οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο καιρό για ένα ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τις υπηρέτριες στη χώρα μας το 19ο και τον 20ο αιώνα. Ένα άλλο θέμα θα θίξουμε τώρα με την κυρία Βιολέτα Χιονίδου. Πάμε και αυτή τη φορά στη Μεγάλη Βρετανία, στο Newcastle. Είναι καθηγήτρια σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Και θα μιλήσουμε για ένα επίσης είπαμε, ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τις αμβλώσεις και την αντισύλληψη, κυρίως τον 20ο αιώνα και πάλι για τη χώρα μας. Καλησπέρα σας, κυρία Χιονίδου. Καλό σας απόγευμα και πάλι. Χαιρόμαστε που ξαναμιλάμε. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Είναι ευχαριστή. Είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πραγματικά για το θέμα των υπηρετριών στη χώρα μας. Και πάμε να δούμε κάτι άλλο που έχει επίσης ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ξεκινάει λίγο από τα τέλη του 19ου αιώνα και φτάνει, κορυφώνεται στον 20ο και έχει να κάνει με την άμβλωση και την αντισύλληψη, όπως είπαμε. Και θέλουμε να σας ακούσουμε με προσοχή σε αυτό. Η έρευνά σας δηλαδή, πώς ξεκίνησε, πώς σκεφτήκατε αυτό ως θέμα. Ναι, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ξεκίνησε σχεδόν όταν έκανα το διδακτορικό μου, το οποίο τέλειωσα το 1993 και είχα εξετάσει την οικογενειακή ιστορία, την ιστορία αναπαραγωγής, αν θέλετε, στη Μύκονο. Και είχα πολλά ερωτήματα τα οποία δεν μπορούσα να απαντήσω. Έκανα κάποιες προφορικές ιστορίες, ρωτώντας ηλικιωμένες γυναίκες το 1994. Και έτσι το 1994 οι ιστορίες αυτές, οι προφορικές ιστορίες, αναφερόντουσαν στο τι έκαναν αυτές οι γυναίκες στην αναπαραγωγική του ζωή. Και αυτό μου έδωσε έναυσμα να κοιτάξω την αντισύλληψη και την άμβλωση στην Ελλάδα. Η μελέτη μου αυτή κράτησε τουλάχιστον 10 χρόνια. Οπότε... Μεγάλο διάστημα, ναι. Είναι αρκετά μεγάλη ιστορία. Τα κύρια θέματα που θα έλεγα ότι βγαίνουν από το βιβλίο αυτό που δημοσίευσα πέρσι, νομίζω, είναι ότι η άμβλωση ήταν κατά κάποιον τρόπο πάντα παρούσα στην ελληνική κοινωνία. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αναγκαίο, βέβαια, αναγκαίο κακό για τις ανήπαντρες μητέρες, αυτές οι οποίες κατά λάθος έμειναν έγκυοι και κάτι έπρεπε να γίνει. Όχι κατά ανάγκη ότι πάντα το χρησιμοποιούσαν, βέβαια, γιατί έπρεπε κάποιος να έχει και τη γνώση να το χρησιμοποιήσει. Και όταν εννοούμε άμβλωση, ιδίως τον 19ο και αρχές του 20ου αιώνα, δεν μιλάμε για απόξεση, γιατί σήμερα για μας άμβλωση ίσον απόξεση. Αυτό έγινε, θα έλεγα, από τη δεκαετία του 30 και μετά κυρίως. Πριν έχουμε τα εκτροπτικά φάρμακα ή ποτά, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας είτε φάρμακα τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν από το φαρμακείο, είτε βράζοντας ή ετοιμάζοντας διάφορα... Με βότανα, κάποια γιατροσόφια και από πρακτικούς, ακριβώς, ίσως... Βότανα και γιατροσόφια τα οποία... θα μπορούσαν, μπορεί να κάνανε κάτι, μπορεί και να μην κάνανε κάτι. Δηλαδή κάποιος μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και να δει και να ελπίσει ότι θα μπορούσε κάτι να γίνει. Έχουμε, παραδείγματος χάρη στη Φόνησα, έχουμε αναφορές... Το Παδιαμάντι, ε! Ναι, αναφορές σε βοτάνια, αλλά μετά καταφέρνει να κάνει την άμβλωση με μασάζ. Κάτι παρόμοιο, κάτι τέτοιο.
Ότι υπήρχαν, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Χιονίδου, δηλαδή υπήρχαν κάποιες γυναίκες, φαντάζομαι θα ήταν μεγαλύτερης ηλικίας βέβαια, έτσι. Καλά, ούτως ή άλλως περισσότερες εκείνη την περίοδο, οι γυναίκες δεν γεννούσαν σε νοσοκομεία, δηλαδή και σε μια κανονική, έτσι, κανονική, σε μια εγκυμοσύνη. Ήταν οι πρακτικές, έτσι, του χωριού η ΜΕΑ που βοηθούσε την κοπέλα. Οπότε μπορούσε η ίδια αυτή η γυναίκα που ήξερε να βοηθάει να ξεγεννήσει μια γυναίκα, ήξερε και να τη βοηθήσει τέλος πάντων εφόσον ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Έχετε απολύτως, ναι, έχετε δίκιο ότι έχουμε τις πρακτικές ΜΕΕΣ. Ονομάζονται ΜΕΕΣ, αλλά οι περισσότερες, ακόμα και στα τέλη της δεκαετίας του 60, παραδείγματος χάρη, οι περισσότερες είναι πρακτικές. Είναι γυναίκες οι οποίες οπωσδήποτε ήταν οι ίδιες μητέρες και σε μεγάλη ηλικία, σε όριμες δηλαδή, αρχίζανε και γινόντουσαν μες σιγά σιγά και είχανε βέβαια τεράστια εμπειρία. Αυτές τις γυναίκες θα τις εμπιστευόντουσαν, αλλά πάλι νομίζω ξεκινούσαν, αν κάποια ήθελε κάτι, ξεκινούσαν από το φιλικό τους περιβάλλον, γυναίκες συζητώντας μεταξύ τους και μετά ίσως να πηγαίνανε στις ΜΕΕΣ αυτές, γιατί δεν θέλει κανένας να δημοσιοποιήσει το γεγονός ναι, ότι ψάχνει το λάθος του. Κάτι Και φανταζόμαστε τέτοιο. Ότι και αυτές οι ΜΕΕΣ, επειδή οι πρακτικές αυτές, αλλά είχαν ένα κύρος μέσα στην κοινότητά τους, στο χωριό, στην Κομόπολη τέλος πάντων, φανταζόμαστε ότι δεν θα θέλανε να συνδεθούν με τέτοια γεγονότα. Ακριβώς. Γιατί το παραμικρό αν ακουγόταν, θα έχαναν όλη τη δουλειά που είχαν. Και οι γυναίκες αυτές που πηγαίναν και μίλαγαν και ψάχναν ίσως για άμβλωση, δεν ήταν απαραίτητα οι ανήπαντρες. Α, σωστά. Αυτές, ας πούμε, σε έναν μικρό χώρο όπως της Μυκόνου, δεν θα τολμούσαν να ζητήσουν τέτοιες πληροφορίες. Παντρεμένες που ίσως δεν θέλανε περισσότερα παιδιά. Όχι στο πρώτο, όχι στο δεύτερο, στο πέμπτο, στο έκτο, στο έβδομο. Εκεί μπορεί να άρχισαν να ζητάνε πληροφορίες. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε δηλαδή για μια απαραίτητα, για μια παρανομία, μια ατασταλία, ας πούμε, μια εξωσυζυγική σχέση. Εδώ μιλάμε, επειδή δεν υπήρχε αντισύλληψη ως μέθοδος, ότι όντως μια οικογένεια μπορεί να έχει 10 παιδιά. Και 12 και 13. Και ναι, οπότε καταλαβαίνουμε. Ναι. Ναι. Οπότε το θέμα της παρανομίας που πήγαινε για έκτρωση θα γινόταν στην Αθήνα ή ίσως ακόμη και στην Ερμούπολη, και γι' αυτό δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω στην Αθήνα μόνο βασικά. Και στη δεκαετία του 30, παραδείγματος χάρη, αν κάποια ήξερε για την άμβλωση όπως την ξέρουμε εμείς σήμερα, θα πήγαινε στην Αθήνα. Θα πήγαινε σε κάποιο γιατρό, δηλαδή σε κάποιο. Ναι, σε κάποιο γιατρό ή και σε ΜΕΑ. Στην Αθήνα ΜΕΑ, έχουμε γιατί ΜΕΕΣ οι οποίες κάνουν την ίδια δουλειά. Είτε γιατρός είτε ΜΕΑ. Ξέρουμε όμως ότι και στην Σύρο, στην Ερμούπολη παραδείγματος χάρη, υπάρχουν ΜΕΕΣ οι οποίες κάνουν αμβλώσεις. Παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, μέσα στην κατοχή υπήρχαν και φαντάζομαι και πριν και φαντάζομαι και μετά. Αναφέρεστε σε αυτές τις κοινωνίες, δηλαδή της Μυκόνου, της Σύρου, επειδή έχετε μελετήσει, να πούμε αυτό στους φίλους που μας ακούν, ότι έχετε μελετήσει ιδιαίτερα αυτές τις περιοχές και δημογραφικά και σε σχέση με τη δομή της οικογένειας και στο θέμα που συζητάμε, γι' αυτό και επικαλείστε αυτές τις περιπτώσεις και τα στοιχεία. Και για αυτές τις έχω κάνει προφορική ιστορία, οπότε έχω ακούσει και ξέρω σε βάθος το τι γινόταν σε αυτές τις κοινωνίες. Και βέβαια και πολλές, ας πούμε, μικονιάτισες οι οποίες μετακόμισαν ή ήταν υπηρέτριες στην Αθήνα
και γι' αυτό γνώριζαν για το ότι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε γιατρό και σε απόκριση. Πήγαν από τη Μύκονο στην Αθήνα για να κάνουν την απόκριση και επέστρεψαν. Συστημένες δηλαδή. Ήταν όμως μια πράξη κατακριτέα, έτσι δεν είναι, ως κυρία Χιονίδου. Ήταν κατακριτέα, αλλά νομίζω περισσότερο από οτιδήποτε αυτό που είδα στις προφορικές ιστορίες ήταν ότι υπήρχε οι μεγαλύτερες γυναίκες, ζητούσαν οι νέες, σχετικά νέες παντρεμένες γυναίκες, ζητούσαν συμβουλές από τις μεγαλύτερες γυναίκες και οι μεγαλύτερες γυναίκες τους έλεγαν «Είναι αμαρτία, μην το κάνεις». Και ήταν αυτή η ηθική της κοινωνίας. Δηλαδή δεν τους εκεί δεν ετίθεται το θέμα παρανομίας, αλλά ήταν θέμα ηθικής της κοινωνίας που έλεγε ότι δεν είναι καλό αυτό το πράγμα, δεν θα πρέπει να το κάνεις. Ήταν ενδιαφέρον ότι κανένας δεν αναφέρθηκε στη θρησκεία. Δεν είπαν ότι ο Θεός το απαγορεύει, η Εκκλησία το απαγορεύει, ο νόμος το απαγορεύει. Ήταν η ηθική της κοινωνίας που υπαγόρευε ότι μπορεί να σκοτώσεις αυτό το παιδί. Ιδίως αν είναι ήδη παιδί. Έχουμε λοιπόν την αναφορά στο ότι μπορεί να μην έχει δεθεί το παιδί. Δεν είναι ακόμα παιδί. Ή είναι παιδί. Αν είναι παιδί, τότε είναι ανήθικο. Αν δεν είναι δεμένο το παιδί, μπορείς να το κάνεις. Αν δηλαδή είναι σε πολύ, πολύ, πολύ νωρίς, λέτε, στην εγκυμοσύνη, ότι είχε, ας πούμε, ένα ελαφρυντικό, αν το πούμε έτσι, αλλά όχι όμως... Ακριβώς. Έχει δηλαδή η ηθική διαβαθμίσεις στο τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Αν είναι πολύ νωρίς, μπορείς να πάρεις κάποιο εκτρωτικό υγρό, κάποιο μείγμα από βότανα, το οποίο θα σε βοηθήσει να έρθει η περίοδος. Δεν λένε να κάνεις έκτρωση, σου λένε να έρθει η περίοδος. Δηλαδή να αποκατασταθεί. Η λειτουργία της γυναίκας, σαν να μην ήταν έγκυος στην κατάσταση αυτή. Ναι. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή τον έλεγχο, τον κοινωνικό και αυτό της ηθικής, ότι υπερβαίνει ακόμα και το θέμα της, το ζήτημα της θρησκείας ως αμαρτία προς το Θεό. Ερχόμαστε τώρα και στο θέμα της αντισύλληψης όμως, κυρία Χιονίδου. Έχουμε δηλαδή το ένα θέμα. Φανταζόμαστε ότι παράλληλα θα αυτές οι γυναίκες, ειδικά που είχαν πολλά παιδιά, θα προσπαθούσαν να βρουν κάποιους τρόπους ώστε να μην αυξηθεί ο αριθμός της οικογένειας. Και αυτό γινόταν πάλι μετά από 3-4 παιδιά, όταν αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν. Και μπορεί στο τέταρτο ή στο πέμπτο παιδί η μητέρα να σκεφτεί μήπως κάνω κάτι. Συνήθως δεν έκανε, η σκέψη όμως ξεκινούσε. Έκανε και το επόμενο παιδί και μετά υπήρχε ίσως κάποια συζήτηση, εξαρτάται για το τι σχέση υπήρχε ανάμεσα στους συζύγους. Μπορεί να υπήρχε μία συζήτηση, πολλές φορές ξεκινούσε από τη γυναίκα, για το αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορεί να ζητούσε συμβουλή από κάποια φίλη, αν υπήρχε και εμπιστευόταν, συνήθως κάποια μεγαλύτερη αδελφή. Και υπήρχε κάποια συζήτηση ανάμεσα στους συζύγους για το τι θα μπορούσε να γίνει. Πολλές φορές ο σύζυγος θα μάθαινε, θα χρησιμοποιούσε προφυλακτικά, γιατί προφυλακτικά ήταν κάτι για το οποίο η κοινωνία το συζητούσε. Ακόμα και σε αυτές τις... αυτή την περίοδο, δηλαδή στις αρχές του περασμένου αιώνα. Ως ένα σημείο, ναι, είναι από τις μεθόδους που υπήρχε κάποια συζήτηση, γιατί χρησιμοποιούνταν για τις αρρώστιες. Σύφυλλη. Ναι. Υπήρχαν συζητήσεις από τους γιατρούς
και από την κοινωνία η οποία ενθάρρυνε, ας πούμε, τους άντρες, ιδίως αν πήγαιναν σε πόρνες, αν επισκεπτόταν πόρνες, να χρησιμοποιήσουν τα προφυλακτικά. Οπότε ήταν από τις πιο γνωστές μεθόδους. Και οι άντρες πολλές φορές είχαν συζητήσεις μεταξύ τους, μεταξύ αστείου και σοβαρού. Οπότε μαθαίνανε για προφυλακτικά. Πολλές φορές τα αγοράζαν από την Αθήνα μέσω των ιδιωτικών ταχυδρομείων. Ήταν με τη μορφή που τα ξέρουμε σήμερα ή διαφορετικά, γιατί μιλάμε τώρα και για πολλές δεκαετίες πριν, έτσι, οπότε... Ναι. Νομίζω ότι στις... δεν μπορώ να σκεφτώ. Φαντάζομαι όχι ακριβώς όπως είναι σήμερα, αλλά παρόμοια, πολύ παρόμοια. Η ποιότητα δεν ήταν η ίδια. Ναι, σίγουρα. Οπότε είναι λοιπόν ένα θέμα που συζητιέται για να εφαρμοστεί από τον άνδρα η αντισύλληψη, γιατί φανταζόμαστε τότε για τη γυναίκα, δεν ξέρω, υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να κάνει από τη δική της την πλευρά. Κάτι το οποίο ίσως θα μας παραξενέψει, η διακεκομένη συνουσία, η οποία είναι πάλι, εμείς τα λέγαμε σήμερα, είναι αντρική μέθοδος. Και όμως κάποιες από τις γυναίκες έλεγαν ότι αυτές χρησιμοποιούσαν τη διακεκομένη συνουσία, βασικά στην κατάλληλη στιγμή έσπρωχναν τον άντρα. Ναι, για να... Ήταν θέμα βέβαια και τα... γιατί μας δείτε τώρα ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών, κυρία Χιονίδου, γιατί υπήρχε βέβαια και εθνιτότητα, εθνισμότητα ήταν πολύ μεγάλη και ίσως μια στιγμή έφτανε μια οικογένεια να έχει πολλά παιδιά, απλά επειδή σκεφτόταν ότι κάποια στην πορεία θα πεθάνουν, είτε πολύ μικρά, είτε βρέφη, είτε τέλος πάντων σε κάποιο στάδιο της ζωής τους, πάντως σε παιδική ηλικία, οπότε να μείνουν τα υπόλοιπα. Και ίσως και αυτό οδηγούσε σε μια οικογένεια το να βρεθεί με τόσα παιδιά. Σίγουρα. Πολύ σίγουρα. Αλλά στη δεκαετία του 30 ακριβώς έχουμε μια μεγάλη πτώση της παιδικής, της βρεφικής θνησιμότητας. Γι' αυτό βλέπουμε και 12-13 παιδιά να επιζούν. Αχα. Και αυτό προφανώς γίνεται φανερό και στους ίδιους. Και θα έλεγα ότι η βρεφική θνησιμότητα, τουλάχιστον στις επαρχίες, όχι στα αστικά κέντρα, στα αστικά κέντρα είναι μεγαλύτερη, ξέρουμε, ας πούμε, από τη δουλειά του φοιτητή μου, Μιχάλη Ραφτάκη, για την Ερμούπολη, ότι η βρεφική και παιδική θνησιμότητα είναι πολύ υψηλή. Στη Μύκονο δεν συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ χαμηλότερη. Και φαντάζομαι και σε πολλά μέρη εκτός Αθήνας, Πάτρας, των μεγάλων κέντρων δηλαδή. Των μεγάλων αστικών κέντρων, δεν είναι τόσο υψηλή η θνησιμότητα αυτή. Και βέβαια στη δεκαετία του 30 χαμηλώνει σημαντικά και αυτό γίνεται ορατό και στους γονείς. Και γι' αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος που χρησιμοποιούν αντισύλληψη για να μειώσουν τις γεννήσεις τους. Ήθελα να πω ότι από πολύ νωρίτερα έχουμε ξεκάθαρη παρουσία της χρήσης του θυλασμού ως ένας τρόπος ο οποίος μειώνει την πιθανότητα η γυναίκα να συλλάβει ένα παιδί. Δηλαδή, αν έχεις παρατεταμένο θυλασμό, μειώνεται ή αργεί η επόμενη σύλληψη και το ξέρανε πολύ ξεκάθαρα στη Μύκονο και το χρησιμοποιούσανε τουλάχιστον από τις αρχές του αιώνα και ξέρουμε από άλλες δουλειές ότι αυτό συνέβαινε και άλλου στην Ελλάδα. Ναι, και ένας λόγος που η θνησιμότητα η βρεφική δεν ήταν πάρα πολύ υψηλή είναι ότι έχουμε θυλασμό για πολύ για μακρύ χρονικό διάστημα. Ναι. Βλέπουμε τώρα τις εποχές, αυτά τα ακούμε με ενδιαφέρον επειδή
είμαστε στον 21ο αιώνα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά ή αρκετά πιο διαφορετικά και στην ιατρική και στο θέμα της αντισύλληψης. Τα προβλήματα όμως των ανθρώπων λίγο πολύ ήταν τα ίδια, δηλαδή το να γίνει... τώρα μιλάμε για έναν οικογενειακό προγραμματισμό, τότε δεν υπήρχε αυτή η λέξη και η έννοια σίγουρα, ούτε κάποιοι σύμβουλοι οικογένειας για να μπορεί να πηγαίνει το ζευγάρι, αλλά έστω και στο πλαίσιο της οικογένειας ή των μεγαλύτερων ανθρώπων εκεί που σέβονταν οι νεαρότερες ή οι νεαρότεροι, προσπαθούσαν να φτιάξουν μια κατάσταση για τους ίδιους και την οικογένειά τους. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό πραγματικά. Βλέπουμε δηλαδή και τις αλλαγές που υπάρχουν μέσα στο χρόνο. Ναι. Και πώς βαδίζουν οι άνθρωποι. Αργότερα, παραδείγματος χάρη στη δεκαετία του 50, βλέπουμε ότι και ίσως και νωρίτερα για κάποια, για άλλα ζευγάρια, για ίσως για τα αστικά ζευγάρια, νωρίτερα από το 50, βλέπουμε την παρουσία των γιατρών και τις συμβουλές που οι γιατροί δίνουν, οι οποίοι οι γιατροί αρχίζουν και λένε στις γυναίκες ότι δεν θα πρέπει, για λόγους υγείας, δεν επιτρέπεται να κάνεις παιδί στα επόμενα 5 χρόνια ή δεν επιτρέπεται να κάνεις άλλο παιδί. Επομένως, οι γιατροί συνεισφέρουν σε αυτήν την χρήση της αντισύλληψης, γιατί όταν μια γυναίκα ακούει, συνήθως είναι το ζευγάρι μαζί που ακούει αυτή την απόφαση του γιατρού, το ζευγάρι είναι πλέον αποφασισμένο να κάνει κάτι και γίνεται μια συζήτηση ανάμεσά τους, παίρνονται αποφάσεις για το πώς θα το καταφέρουν και συνήθως το καταφέρνουν. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, σημαντικό. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά, κυρία Χιονίδου, γιατί αφορούν άλλες εποχές που δεν τις ζήσαμε εμείς ή έχουμε διαβάσει κάτι, κάπως έχουμε δει, που και αυτά πάλι μέσα από τη λογοτεχνία, από τον κινηματογράφο, κάποιες πτυχές τις έχουμε δει ως νεότεροι. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να δούμε και τη κυρά μας η μαμή, παραδείγματος χάρη, δείχνει μια εικόνα μιας γυναίκας την οποία εμπιστεύονται στο χωριό, ακόμα και δηλαδή, να ξεματιάσει για να θεραπεύσει τόσες ασθένειες, και βλέπουμε αυτή τη σχέση. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Κάναμε άλλη μια πολύ ωραία συζήτηση, νομίζω ενημερωτική, τη βρίσκαμε όλοι μας, και εγώ και οι φίλοι και οι φίλες που μας άκουσαν. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα θέμα κάποια άλλη στιγμή είναι αυτό με το λοιμό στην κατοχή. Λοιμός με γιώτα, που έχει βραβευτεί αυτή η σας... Έχει εκδοθεί από το Cambridge, από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Cambridge. Έχει βραβευτεί αυτή η δουλειά σας. Και έχει πολύ μεγάλο επίσης ενδιαφέρον να δούμε εκείνη τη σκοτεινή περίοδο. Αυτή και αν ήταν δύσκολη. Βεβαίως. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, κυρία Χιονίδου, στις έρευνές σας εκεί στο Newcastle, στο Πανεπιστήμιο, στη ζωή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν ευχαρίστησής μου να ξαναβρεθούμε και να συζητήσουμε. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.